που παίρνετε. Παίρνουμε μια πρωτοβουλία ιδιοκτήτες καταστημάτων στην οδό Τσιγκάρη για το θέμα της διέλευσης των πεζών με ασφάλεια. Ναι. Το πεζοδρόμιο μας εδώ είναι 20 εκατοστά. Σε κάποια σημεία δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο. Ναι. Και έχουμε και τρία σχολεία. Έχουμε σταθμευμένα οχήματα, μηχανάκια, παράνομα ή νόμιμα. Και αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Ο δημός το βράδυ είναι επαγγέλματος. Εντάξει, κάνουμε το ρεπορτάζ επίτηδες εδώ απ' έξω για να ακούσει ο κόσμος τι γίνεται. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πεζών, των μαθητών, τη κίνηση στα καταστήματα και από εκεί και πέρα είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, προτείνεται να γίνει με πεζοδρόμος. Όχι, αυτό που προτείνουμε είναι να γίνει διαπλάτηση του ενός τουλάχιστον, της μιας πλευράς τουλάχιστον πεζοδρομίων, της καθόδου, της ανόδου, ας το κρίνει ο Δήμος, να μπουν φωτιστικά σώματα, να οριστεί μια θέση ανεφοδιασμού καταστημάτων για να σταματάει μεταφορική εταιρεία. Από εκεί και πέρα να εφαρμοστούν οι νόμοι. Απαγορεύεται η στάθμευση, να φύγουν τα αυτοκίνητα, να φύγουν τα μηχανάκια. Βάζει καλώς τη λέει οδήγηση. Εγώ τώρα το διάβασα αυτό. Ναι. Εμένα αυτό που μου έχει κόψει τα χέρια εδώ είναι ότι έχουν κλείσει το δρόμο που είναι μπροστά από το γυμνάσιο και το 11ο δημοτικό. Ναι. Και αναγκάζομαι στις ώρες αιχμής να περνάω από την αντιδωρία και καλά εντάξει αυτό. Να περνάω από πάνω, να πηγαίνω από το παζάρι και να κατεβαίνω εδώ. Εντάξει, όταν κλείνουν ένα δρόμο τουλάχιστον, ας προσέχουν, οι άνθρωποι βγαίνουν εκτός εργασιακού τόπου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να έρθω εδώ με έναν αρκάριο γραφητή, πρέπει να τον περάσω από κάτι στενάκια που περνάνε ίσα ίσα. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό με ενοχλεί εμένα τώρα. Λεπτομέρεια με σημασία. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Εκλογές έχουμε τώρα. Ευχαριστώ.